Σε αυτό το απάντησε λάθος η αδερφή μου, σε προετοιμάζω. Oh. Αλέξη, νομίζω κάτι πρέπει να αλλάξουμε στη σχέση μας. Κάτι κάνουμε λάθος. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, τόσο μεγάλος ανταγωνισμός. Ποιος είναι ο χειρότερος φόβος μου. Εντάξει. Hey καρινιός, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, θα κάνουμε το ποιος μου ξέρει καλύτερα. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε μόνο τον Αλέξη. Μόνος μου και έρημος, ναι. Και από εδώ είναι άλλα 22.000 κάτι τέλος πάντων άτομα που είναι συνδρομητές μου. Ή οι followers μου στα Instagram αντίστοιχα. Πολύ δικιά πράγματα. Σήμερα θα δούμε λοιπόν ποιος με ξέρει καλύτερα. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, Ρεθένο, το αγόρι σου ναι, θα σε ξέρει καλύτερα από τους συνδρομητές σου. Ναι, μπορεί να με ξέρει καλύτερα σαν χαρακτήρα και σαν τύπο και τι ακριβώς μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Αλλά επειδή είμαστε γενικότερα ανοιχτοί και στα δύο κανάλια και λέμε τις σκέψεις μας και τις απόψεις μας, πολλοί από εσάς γνωρίζουν αρκετά πράγματα και πιστέψτε με, θα σας εκπλήξουν τα αποτελέσματα που κάποιοι βασικά τα έχουν απαντήσει όλοι σωστά. Και ήταν πολύ δύσκολα. Κανονίζεται να κοιμηθώ σήμερα στον καναπέ, αυτό σας λέω μόνο. Δεν ξέρω, θα δείξει. Πρέπει να τα βρεις. Είναι αναμνήσεις, είναι πολύ λεπτομεριακά πράγματα τα οποία και η αδερφή μου τα έκανε λάθος. Ρόμπε κλιπ. Η αδερφή μου κάνει το τεστ. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε αργότερα. Πώς έχεις βρει σωστά? Έχω κάνει δύο λάθος. Είναι σωστά! Παρ' όλα αυτά, άμα σου αρέσουν αυτά τα τσαλεντζάκια, μην ξεχάσεις να μας ακολουθήσεις και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε έτσι διάφορα stories που μπορείτε να λάβετε μέρος. Και επίσης να κάνεις και ένα subscribe για να το δεις το βίντεο, ρε αδερφέ. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να λάβεις μέρος, ρε αδερφέ, σε ένα επόμενο. Και έρχονται πολλά. Έχω βάλει ένα μικρό quiz με 10-15 ερωτήσεις, τις οποίες έχουν Α, Β, Γ, θέλετε επιλογή. Μία είναι σωστή και πρέπει να επιλέξεις τη σωστή. Να πω ότι εγώ δεν τις έχω δει καθόλου τις ερωτήσεις και ούτε είδα τα story τίποτα. Ναι, του είπα να μην πει τίποτα. Για να μην κάνουμε spoil, θα το κάνει εδώ το τεστ. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να αναφέρω κάτι που δεν ανέφερα πριν. Εννοείται πως εσείς, επειδή κάποιος μπορεί να απαντήσει το Α, άλλος να απαντήσει το Β, θα παίρνω την πλειοψηφία. Δηλαδή, αυτούς που απάντησαν, ας πούμε, το Α είναι 200 άτομα, ενώ οι άλλοι είναι 50-50. Δεν θα παίρνω αυτούς που είναι λιγότεροι και ας είναι η σωστή απάντηση. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση. Αγαπημένο μου μάθημα στο Λύκειο. Και έχουμε ως Α επιλογή βιολογία, μαθηματικά, φυσική και πληροφορική. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι ένα εύκολο. Θα πω βιολογία. Κοιτάει, έχω εύκολο, αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ναι. Αυτό. Είσαι σίγουρος για τη βιολογία? Κλειδώνεις την απάντησή σου. Λες και είμαστε τηλεπαιχνίδι. Πρέπει να το κάνουμε σε τηλεπαιχνίδι. Είναι τηλεπαιχνίδι. Αφού έχω κάνει ολόκληρο quiz. Deal, ξέρω τι να πω. Σωστά κλειδώνεις λοιπόν, γιατί ήταν η σωστή απάντηση. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσαν τα άλλα μαθήματα, επειδή είχα πάρει την τεχνολογική κατεύθυνση εκείνα τα χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ βιολογία. Μου άρεσε να μαθαίνω για το ανθρώπινο σώμα. Τα έχω αναφέρει όλα αυτά στο κανάλι και ήταν και λίγο tricky. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματά σας. Οχ, μάλλον αυτό τους μπέρδεψε λίγο. Από τη σχολή μου. Αυτό που απαντήσατε όλοι ήταν το Δέλτα, η πληροφορική. Επειδή μάλλον σπουδάζω. Αλλά μιλάμε για μικρή διαφορά, δηλαδή για 60 άτομα με τη βιολογία. Οπότε έρχονται δεύτεροι. Σε αυτό παίρνει τον πόντο ο Αλέξης. Ναι. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν στο επόμενο. Τι ήθελα να γίνω από μικρή? Ηθοποιός, βιολόγος, YouTuber ή τραγουδίστρια? Έλα ρε Αλέξη, νιώθω ότι λέω ποιο χρώμα έχει η μπανάνα. Αυτό είναι εύκολο, αλλά μετά είναι πιο δύσκολο. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά που σε ακολουθούν πόσο παιδευτικό είναι και πόσο τρίκι. Θα πω ότι είναι τραγουδίστρια. Και είναι σωστό, παιδιά. Το ορίκει και αυτό σωστά. Γιατί τώρα? Γιατί έχει υπέροχη φωνή, γιατί σου αρέσει να ασχολείσαι με το τραγούδι. Οκ. Okay. Αλλά πρέπει να ξέρει, φίλε μου, ότι και τα παιδιά το βρήκανε. Αλήθεια. Ναι. Τι λες τώρα? Και μάλιστα με τεράστια διαφορά. Πάνω από του μισού δηλαδή έχουν απαντήσει τη σωστή απάντηση. Η δεύτερη επιλογή ήταν οι μισές απαντήσεις. Έχω πάλι πίστευω ότι θα τους μπερδέψεις πιο πολύ. Βλέποντας τη βιολογία, ξέρω εγώ. Όχι μόνο τη βιολογία, είναι η βιολογία από το YouTube. Εντάξει, το οποίο όχι τόσο, αλλά ναι, αυτά τα τρία θα προζόντουσαν για μένα και το τραγουδίστηκε. Τα έχω αναφέρει όλα εντωμεταξύ. Το βιολόγο ήταν μπερδευμένα. Ήταν η δεύτερη επιλογή που βάλανε, αλλά το βρήκαν σωστά. Οπότε έχουμε 1-2. Επόμενη ερώτηση. Θα σε μπερδέψει, πιστεύω. Oh. Ονειρικό μέρος για ταξίδι, παύλα χαλάρωση. Α. Βουνό, φύση. Β. Μπαχάμες. 3. Θάλασσα. Τι, μόνο 3 επιλογές έχει? Ναι, το έκανα λίγο πιο εύκολο και για όλους. Λιγότερες πιθανότητες να απαντήσεις λάθος. Θα πάω με τη μέθοδο της αφαιρετικής. Θα βγάλω πρώτα τη θάλασσα. Εύχομαι. Και μένει βουνό. Δηλαδή, Σαντορίνη δεν θα μ' άρεσε. Η Κρήτη. Σαντορίνη, προσωπικά οι θάλασσες, από την εμπειρία σου, όχι, δεν θα έλεγα ότι θα σ' άρεσε. Η θάλασσα το λέει είναι ο παραθαλάσσιο μέρος. Αλήθεια, έτσι τον είσαι. Τι, Μπαχάμες, τότε τι είναι, δεν είναι παραθαλάσσιο μέρος? Έλα.
Καταραίει το σύστημα. Ονειρικό μέρος για ταξίδι χαλάρωση βουνό, φύση, slash φύση, το α. Β, Μπαχάμες, γ, θάλασσα. Ωραία, για να είναι ονειρικό, εγώ θα έλεγα Μπαχάμες. Αυτή ήταν η λέξη κλειδί που δεν ήθελα να διαβάσω την ερώτηση δύο φορές. Αυτό θα έλεγες από την αρχή. Ήμουν ανάμεσα στα πρώτα δύο. Τώρα ποιο θα έλεγα από την αρχή δεν ξέρω, δεν το είχα σκεφτεί. Όχι, ρε φίλε, δεν έπρεπε να την ξαναδιαβάσω. Ήταν τρίκι το συγκεκριμένο. Το έκανα επίτηδες έτσι. Είναι οι Μπαχάμες, προφανώς και είναι οι Μπαχάμες. Απλά το έκανα έτσι για να γίνει τρίκι. Όταν βιάζεσαι και διαβάζει την ερώτηση, δεν διαβάζει τη λέξη ονειρικό. Παρ' όλα αυτά, όλοι βάλετε το βουνό που ισχύει, αλλά αν δεν υπήρχε λέξη ονειρικό, γιατί ποτέ δεν θα πάω Μπαχάμες, θα ήταν το βουνό. Παρ' όλα αυτά με ξέρουν, τα παιδιά τα μπέρδεψα, ήταν τελείως διαφορετικό. Εσύ είχες δικαίωμα και άκουσες από μένα την ερώτηση, οπότε θα πάρετε και οι δύο πόντο. Θα πάει 3-2. Πάμε στο επόμενο. Σε αυτό το απάντησε λάθος η αδερφή μου, σε προετοιμάζω. Αγαπημένο φαγητό fast food. Δηλαδή όταν βγαίνω έξω ή επιλέγω να πάω να φάω σαν fast food. Έχω όλα τα καταστήματα μπροστά μου, το ένα δίπλα από το άλλο, τα αγαπημένα μου βάλε για να σε διευκολύνω. Τι θα επιλέξω πάντα να φάω? Πόσες επιλογές έχουμε σε αυτήν? Τρεις. Είναι το μπέργκερ, η πίτσα και η κρέπα. Εγώ έχω καταλήξει κάπου, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό. Εγώ θα έλεγα την κρέπα. Λάθος! Είναι λάθος. Σωστή απάντηση είναι η πίτσα. Και γιατί είναι η πίτσα? Γιατί στην κρέπα τώρα πλέον με τη συνταγή που την κάνω τόσο τέλεια και εγώ και την κρεπιέρα, δεν χρειάζεται να τη φάω έξω. Δηλαδή μπορεί να φάω μια φορά δύο το χρόνο κρέπα απ' έξω. Και αυτό γιατί θέλω να φάω κρέπα εκείνη τη στιγμή και βαριέμαι να φτιάξω σπίτι. Εντάξει, και αυτό είχε μέσα παγίδες. Γιατί και εγώ στο λέω αυτό την ώρα ότι γενικότερα δεν έχω πολύ όρεξη να τρώμε τώρα έξω κρέπα. Αλλά συνήθως το αγαπημένο σου, αν επέλεγε κάτι από αυτά τα τρία να φάζε, θα ήταν το αγαπημένο σου αλμυρό κρέπα. Πλέον όχι. Φαντάζομαι. Τώρα να μου πει να πάω σε ένα μπεργκεράκι και να φάω ένα μπέργκερ με την καμία. Αντίστοιχα, αν μου πει ρε παιδί μου για πίτσα, πάντα θα πω ναι. Μα και στη θάλασσα που πήγαμε τις προάλλες είπαν ναι στην πίτσα. Ακολουθήστε μας στο Instagram γιατί νομίζω χάνετε αρκετά πράγματα και έρχεται και βιντεάκι, οπότε ακολουθήστε μας γιατί θα τα βλέπετε πρώτοι. Τα παιδιά απαντήσανε πίτσα και το βρήκανε. Oh my god! Δηλαδή τώρα πόσο είναι? Ισοφαρίσαμε τώρα, 4-4. Αλέξη, νομίζω κάτι πρέπει να αλλάξουμε στη σχέση μας. Κάτι κάνουμε λάθος. Πάμε στην επόμενη. Πόσους subscribers έχω αυτή τη στιγμή? Η πρώτη επιλογή 22.787. Η δεύτερη επιλογή 22.647. Και η γάμη επιλογή 22.001. Ωραία, είναι η πρώτη. You are right. Και το YouTube μάλιστα το δείχνει για 22.800. Το στρογγυλοποιεί προς τα πάνω. Ήταν τρίκι για εσάς. Όσοι κλέψατε και πήγατε να δείτε, θα λέγατε όπως η αδερφή μου δηλαδή. Μα δεν υπάρχει πουθενά. Δεν έχεις 22.700. Της λέω ναι. Αλλά το YouTube τα στρογγυλοποιεί, τη βοήθησε για λίγο. Αλλά και το απάντησα πάλι λάθος. Οι περισσότεροι είπατε 22.647. Next question λοιπόν. Αγαπημένη μου πριγκίπισσα. Γράφω κιόλας από πάνω. Όποιος στείλει και γιατί παίρνει έξτρα πόντους. Είναι Α η ωραία κοιμωμένη, Β η πεντάμορφη, 3 η Γιασμίνη. Το 3 είναι. Σωστό, το βρήκε. Το γιατί δεν ξέρω όμως. Θα πάρει τους πόντους αν δεν πεις το γιατί. Είπες για έξτρα πόντους, όχι ότι θα πάρουν πόντους. Γιατί όλοι μου λένε ότι είναι η πεντάμορφη όμως. Θα χάσεις μάλλον. Η πεντάμορφη. Είναι η μόνη πριγκίπισσα που φοράει παντελόνι. Το έχω πει και αυτό πολλές φορές. Είναι η μόνη πριγκίπισσα που φοράει παντελόνι και γι' αυτό μου αρέσει. Συνεχίζω λοιπόν, κυριέ μου. Ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο? Σκύλος, γάτα, χάμστερ. Γάτα σίγουρα όχι, εντάξει το αποκλείω, αλλά σκύλος ή χάμστερ. Γιατί το σκέφτεσαι? Σκύλος θα πω. Δεν είναι ότι θέμα σκέψης, είναι ότι είναι παγίδα όπως τα προηγούμενα. Είναι σωστό και όλοι το βρήκατε, οπότε είναι 5-4. Next question λοιπόν, αν έχω χάσει το μέτρημα, κερδίζει ο Αλέξης για να πω. Ποιο είναι το αγαπημένο μου emoji? Δώσε, θέλω καρδιά μου! Για πες, ποιο είναι το αγαπημένο emoji? Δεν θα σου πω. Μπορείς να δεις εδώ και να μας πεις. Την κίτρινη καρδιά θα την βγάλω, την αποκλείω. Τα άλλα τρία είναι που με δυσκολεύουν. Θα πω ότι και το πρώτο δεν θα είναι, ελπίζω. Τώρα μένω στα δύο τελευταία. Θα πω ότι είναι το γάμα. Ο Ντέμ. Καλή, από τις προάλλες δεν σου είπα τα αγαπημένα μου emoji, νομίζω ότι είναι αυτό. Ναι, αλλά ήμουν κοντά, είδες ότι απέκλεισα αυτά τα δύο. Το τελευταίο, το δέλτα είναι το σωστό. Να δούμε αν το ξέρουν και οι συνδρομητές μου. Όχι, ρε φίλε, όλοι βάζουν το πρώτο. Παιδιά, μοιάζουν πάρα πολύ το πρώτο με το τελευταίο. Λοιπόν, ήταν 4-3, κανείς δεν πήρε πόντο σε αυτό το γύρο. Πάμε στον επόμενο. Φαγητό που δεν μου αρέσει καθόλου. Άντε πάλι φαγητό, μας κατέστρεψε την πλούμη. Δίνω ένα tip κιόλα. Για πες. Δεν μπορώ να το φάω με τίποτα. Δεν κατάφερα να το φάω σε βίντεο. Α, μπάμιας. Β, αρακάς. Γ, σπανακόριζο. Και εδώ είναι τρίκη η ερώτηση. Αλλά δεν ξέρω, Αλέξη, αν το θυμάται. Τα δύο σίγουρα τα θυμάμαι σε βίντεο. Ότι τα έχει φάει. Και τον αρακά τον έχω φάει σε βίντεο. Α, αν είναι από αυτά τα δύο. Όχι, όχι. Όλα είναι σε βίντεο. Προφανώς πώς θα το ξέρουν τα παιδιά. Δηλαδή τι θα πω, γεια, δεν μου αρέσει ο αρακάς. Γενικότερα τον αρακά τον έχω πουλήσει από την αρχή. Μου μένει τώρα οι μπάμιες και. Τι άλλο ήταν το επόμενο? Α, ναι, οι μπάμιες και ναι, μπράβο, και το σπανακόριζο. Θα πω οι μπάμιες.
Γιατί. Γιατί νομίζω ήταν σε ένα βίντεο που είχες κάνει παλιότερα το τρώμονο vegan φαγητά και νομίζω ότι δεν είχες καταφέρει να τα φας, αν θυμάμαι καλά. Τα έφαγες εσύ. Άρα βρήκε σωστά, είναι οι μπάμιες, η σωστή απάντηση. Να σου πω την αλήθεια, και οι συνδρομητές το βρήκαν. Οπότε πάει 5-4. Παιδιά, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας και με τόσο ανταγωνιστικό, απλά ήθελα να κοιμηθώ στο καναπέ. Επόμενη ερώτηση. Αγαπημένο συνδυασμό παγωτού για το καλοκαίρι. Α. Σοκολάτα φράουλα. Ναι. Β. Σοκολάτα μπανάνα. Γ. Καρπούζι λεμόνι. Είναι αυτά τα πιο γρανίτα αστεί. Θα έρθεις, θα κάνουμε μπανάνα. Σοκολάτα φράουλα θα πω. Σωστά. Έχω αναφέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός σοκολάτα φράουλα. Οπότε το βρήκε σωστά. Το βρήκατε κι εσείς, παιδάκια μου. Οπότε έναν πόντο. Πώς έχουμε τώρα. Μην ξέρω. 6-5, 7-6, δεν ξέρω. Κερδίζει για ένα πόντο ο Αλέξης. Επόμενη ερώτηση. Α, εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Λοιπόν, ξεκινάει έτσι, πάει. Αγαπημένη σοκολάτα. Α. Kinder, Β. Λάκτα, Γ. Ίον. Αλλά γράφω ένα τι. Όλες μου αρέσουν, αλλά η μία λίγο πιο πολύ. Το έχω αναφέρει σε πολλά βίντεο. Α, δεν ξέρω, έχω καταλήξει κάπου, αλλά πάλι είμαι λίγο, ξέρεις, με τις αμφιβολίες μου. Εννοείται να φέρουμε στα δεδομένα τώρα. Δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό. Δεν μου βοηθάει. Θα πω, ωραία, με μία μικρή επιφύλαξη, αλλά θα το πω Kinder. Ναι, είναι το Kinder. Το βρήκε. Και γιατί είναι Kinder, τέλος πάντων το βρήκαν και οι συνδρομητές. Γιατί είναι Kinder. Γιατί είναι πιο νόστιμη, τι είναι γιατί είναι Kinder. Παλιότερα έτρωγα λάκτα με όριο πάρα πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ γλυκιά και ξέρεις πόσα χρόνια έχω να φάω λάκτα τώρα. Έχω να φάω πάνω από 1-2 χρόνια. Τι έχω φάει. Δεν θυμάμαι να φάγαμε πρόσφατα. Λάκτα, ούτε εγώ. Η επόμενη ερώτηση είναι πανεύκολη για τον Αλέξη, αλλά προσέξτε. Θέλω κι εσείς να έχετε απαντήσει σωστά. Εσύ το ξέρεις 100%, δεν χρειάζεται καν να τη ρωτήσω. Επειδή δεν σε έβαλα 2 απαντήσεις για να μοιραστούν οι πιθανότητες και τα παιδιά να μπορούν να το βρουν πιο εύκολα. Πώς κοιμάμαι. Πράγματι, σίγουρα θα φοβάμαι πιο πολύ από όλα, γιατί υποθέτω την πράγματι ξέρεις σίγουρα και μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν σου έρχεται εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει πατήσει, για πες. Έλα, Αλέξη, ξέρεις πώς κοιμάμαι. Α, στο πλάκι κάποιες φορές το γόνατο το λυγίζω. Β, ανάσκελα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πρέπει να το απάντησε και η Ελένη, σωστά έτσι. Ναι. Αυτή η ερώτηση είναι για τους πολύ παρατηρητές. Γιατί το έχουμε δείξει, μπορεί να το έχουμε πει, το έχουμε πει και όλα, θυμάμαι. Το έχουμε πει στο YouTube κανάλι πως κοιμόμαστε και ότι είναι σπαστικό. Ωραία, εγώ θα πω ότι είναι το, εννοείται στο πλάι και το γόνατο πεταγμένο, ας πούμε και... Και ξέρεις γιατί το λέει εσύ αυτό, ε? Ξέρω γιατί το λέω, γιατί όλη μέρα νιώθω το γόνατό σου. Αλλά έλα όμως που 80% απάντησε το ίδιο πράγμα, μη πω και 90. Πάλι κερδίζει για ένα πόντο, είμαστε χ, συν ένα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Το συγκεκριμένο δεν είναι κάτι στάνταρ, δηλαδή δεν το κάνω 100%. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα το 90% που θα το κάνω, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Και τι εννοώ δηλαδή. Ποιο είναι το πρώτο app που μπαίνω στο κινητό μου όταν ξυπνάω? Α, Twitter, Β, Instagram, Γ, TikTok, Δέλτα, YouTube. Όχι, Θεέ μου. Το έχεις ή δεν το έχεις, τι πιστεύεις? Ναι, εντάξει, το Twitter το αποκλείω. Το βγάζω τελείως από το παιχνίδι. Αυτό θα είναι και εγώ. Θα σου πω, το YouTube και αυτό θα το βγάλω. Ναι, ακούγεται περίεργο, αλλά νομίζω YouTube δεν θα είναι κάτι από τα πρώτα που θα ανοίξεις στο κινητό σου. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς το λόγο. Νομίζω ότι YouTube σαν εφαρμογή θα μπει λίγο πιο σπάνιο από τις υπόλοιπες. Μένει το TikTok και το Instagram. Γενικότερα τώρα τελευταία είναι και λίγο δύσκολο να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Γιατί τώρα τελευταία είσαι και λίγο περισσότερο στο TikTok, αλλά θα πω ότι είναι το Instagram. You're right. Είναι το Β και είναι το Instagram. Το 90% πάλι Instagram είπα. Γιατί με ξέρουν τα παιδιά, αγάπη. Τι να ξυπνήσω το πρωί στο TikTok να μην φύγω ποτέ να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή το TikTok με την αρχική σελίδα θα σε πάνω από μισή ώρα. Και αντίστοιχα να κάτσω στο YouTube να δω κανένα δεκάλεπτο βίντεο. Να μην φύγω ποτέ δηλαδή. Εγώ ξυπνάω 10 ώρες νωρίτερα για να βλέπω βίντεο. Οπότε είναι το Instagram, το βρήκατε και οι δύο αυτό. Οπότε πάλι κερδίζεις για έναν πόντο. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι απαντήσεις και έχω να το πω αυτό. Γιατί για άτομα τα οποία δεν με έχουν γνωρίσει ποτέ, μα ποτέ. Στη ζωή τους δεν με έχουν δει και από τα βίντεο τους περνάμε αυτό που πρέπει να περάσουμε. Δηλαδή αυτοί που είμαστε, αυτό που πραγματικά κάνουμε και πραγματικά γνωριζόμαστε. Συνεχίζω λοιπόν. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου, τώρα να δούμε. Αγαπημένο είδος φαγητού. Είδος εννοώ κουζίνα. Δηλαδή κινέζικο, εν τω μεταξύ ο τόνος μπήκε λάθος, τέλος πάντων, το correct. Ιταλικό και γερμανικό. Ιταλικό. Μα είμαι ρε παιδί μου σούσι, νούντλς, τέτοια. Είμαι ρε παιδί μου πάστα με οποιαδήποτε μορφή, μακαρονού. Είμαι ρε παιδί μου. Πώς λέγονται εκείνα, τα γερμανικά. Κνέρλ και το ένα και το άλλο. Τι. Αυτά. Αυτά τα φαγητά σήμερα μας έχουν καταστρέψει, αυτό έχω να πω. Έχουν καταστρέψει σχέση για σχέση. Θα απαντήσω βασικά το κινέζικο. Είναι σωστό.
Γιατί το κινέζικο μου αρέσει. Αν θες να φας κάτι ελαφρύτερο σούσι, αν θες να φας κάτι πιο βαρύτερο noodles, αν θες να φας κρέας βάζεις μες τα noodles. Να σου πω κάτι, και να μην σ' αρέσει, θα σου αρέσει γιατί μου αρέσει, οπότε θα τρώμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ιταλικό δεν μου αρέσει. Το ιταλικό, fun fact, για να το ξέρετε για ένα επόμενο βίντεο, μου άρεσε όταν ήμουν μικρή. Πάρα πολύ. Δηλαδή σε φάση όλη την ώρα μακαρόνια. Και τώρα μου αρέσουν, αλλά τότε μου άρεσαν 100% και δεν είχα φάει κινέζικο προφανώ τότε. Okay. Αλλά τότε μου άρεσαν 100%, τώρα μου αρέσουν 99%. Οπότε το βρήκε είναι το κινέζικο και μάλιστα το βρήκαν και τα παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Τόσο μεγάλο ανταγωνισμό. Να ξέρει ότι μα περνά για ένα. Εγώ είμαι με το παιδάκι. Και είμαι με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πολύ πιο δύσκολο. Το είχα αναπρόσωπα μέσα από φωτογραφίε και είμαι μαζί του. Sorry baby, αλλά αυτά έπρεπε να τα γνωρίζει. Δεν έπρεπε να κάνει ούτε ένα λάθο. Που έκανε λάθο, α. Ναι. Τι τρώω από τα McDonald's? Cheeseburger, κοτομπουκές με γλυκόξινη και chicken burger, chicken burger με πατάτες και γλυκόξινη. Τι τρώω? Εντάξει, κοτομπουκές με chicken burger και γλυκόξινη. Πόσο τρώω? Τι πόσο τρώω? Πρέπει να το κάνω πιο δύσκολο. Ένα chicken burger. Ένα chicken burger και 20 κοτομπουκές με γλυκόξινη. Τι λες ρε, εγώ τρώω 20 κοτομπουκές, μαζί τις φέρνουμε. Ναι, ενώ τι παραγγέλνεις ρε παιδί μου. Α, 8 με 10 κοτομπουκές δεν αντέχω. Τι παραγγέλνουμε και άλλο το τι τρως? Εντάξει, μετά. Ωραία, ποια σάλτσα τρώω? Τώρα δεν τι είπαμε. Γλυκόξινη. Ωραία, λοιπόν, το βρήκε. Θέλει οπωσδήποτε να κοιμηθώ στο καναπέ, το βλέπετε όλοι σα. Τα παιδιά το βρήκανε! Κερδίσει πάλι κατά ένα. Αλλά το βρήκανε. Δεν ξέρω πόσα τα stories, το έχω ανεβάσει άπειρες φορές. Exposed. Πάμε στο επόμενο. Το τελευταίο είναι αυτό. Είχα βάλει κατά λάθος απάντηση και το κατέβασα μετά από 5 λεπτά που το πήρα χαβάρι, γιατί τα έλεγξα. Το έβαλα στο τέλος. Ήταν πιο μπροστά αυτή η ερώτηση. Που αυτή είναι πανεύκολη για σένα. Για τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι εύκολη. Ποιο είναι ο χειρότερο φόβο? Ήψο, ενέσει, αράχνε. Εντάξει. Η ενέση δεν ήταν. Γενικότερα σας έχω πει άπειρες φορές, ασχολίαστο, ότι φοβάμαι τις ενέσεις. Γενικότερα τους γιατρούς και όλα τα νοσοκομεία και όλα αυτά. Οπότε, ναι, το βρήκε ο Αλέξης. Είναι το σωστό. Αλλά για να δούμε τι απαντήσατε εσείς. Όχι ρε φίλε! Κοίτα διαφορά! Για 40 άτομα! Ούτε! Για 39 άτομα! Όχι ρε παιδιά! Όχι ρε παιδιά! Είμαι μαζί σας εγώ! Άρα τα παιδιά απαντήσαν πιο πολύ αράχνες. Ναι! Το φόβο της Ελένης, ξέρω εγώ. Ναι, είναι φόβο της Ελένης αυτός. Δεν πειράζει, παιδιά. Παρ' όλα αυτά τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Μιλάμε ότι ο Αλέξης βρήκε, ξέρω εγώ, 10, εσείς βρήκατε 8. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάμε για 80% για παράδειγμα, αν είναι αυτή η αναλογία. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Δεν ήξερα ούτε εγώ τις απαντήσεις. Τις είχα δει. Ήθελα να είναι μια έκπληξη και για μένα. Πάγωσε. Εντάξει, ο Άλεξ είναι 24 ώρες το 24ωρο δίπλα μου και παρόλα αυτά έκανε μία ερώτηση λάθος. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι το τεστ δεν ήταν και πολύ εύκολο, αλλά παρόλα αυτά τα πήγατε όλοι πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε να κάνω και ένα αντίστοιχο βιντεάκι, μην ξεχάσετε να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Γιατί διασκέδασα πάρα πολύ, γνωριζόμαστε και καλύτερα. Οπότε λοιπόν, αυτό το βιντεάκι μου ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram εδώ πέρα, γιατί ανεβάζω αρκετά τέτοια stories σχετικά με διάφορα βιντεάκια που έχω να κάνω και μπορείτε να λάβετε μέρος και πρέπει να λάβετε μέρος, γιατί είμαστε όλοι εδώ μια μεγάλη οικογένεια. Ναι, ακολούθησέ μας στο Instagram. Μην ξεχάσεις να κάνεις και subscribe στο κανάλι, γιατί θα ανέβουν και άλλα τέτοια σχετικά βιντεάκια. Αυτό το βίντεο θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!